Οι ώρες είναι κρίσιμες και οι αποφάσεις στοικές. Και πρέπει να πάρουμε τώρα τις μεγάλες πρωτοβουλίες προς το συμφέρον και της Ελλάδος, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως οντότητα πολιτισμού, αλληλεγγύης, ανάπτυξης και ενός κύτταρου πολιτισμού στην παγκόσμια κοινότητα. Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός 5 χρόνια έχει σηκώσει στις πλάτες του ένα φορτίο που είναι πάνω από τις δυνατότητές του. Δεν είπε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το δημοψήφισμα. Είπε όχι στις πολιτικές. Ο ελληνικός λαός, οι φορείς, τα κόμματα λένε ναι στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και αυτό ακριβώς εξασφάλισε και η σύνοδος που έγινε πριν από μία μέρα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν θέλουμε να βγει λάθος συμπέρασμα. Ανεξάρτητα από την προσέγγιση που είχε ο καθένας για το αν έπρεπε να γίνει το δημοψήφισμα ή ποιο ερώτημα θα έπαιρνε. Θέλω όμως εδώ να πω ότι το συμπέρασμα είναι ένα. Βεβαίως υπάρχει ένα συντριπτικό όχι, αλλά αφορά την πολιτική και τα μέτρα. Δεν αφορά σε καμία περίπτωση τον προεκλογικό προσανατολισμό της χώρας. Είναι ανάγκη, κύριε Πρόεδρε, να πάρθει, βεβαίως, να πάρθει άμεσα πρωτοβουλία από εσάς. Να στείλετε άμεσα επιστολή στους θεσμούς και μέσω από αυτής της πρωτοβουλίας να δοθεί μια λύση βιώσιμη για τη χώρα μας. Μια λύση που θα περιλαμβάνει ένα αναπτυξιακό σχέδιο, θα περιλαμβάνει την άμεση βοήθεια για να βγάλουμε τώρα τις υποχρεώσεις μας και τη διευθέτηση του χρέους. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ.